Έχουμε μία εξέλιξη στην υπόθεση με τον οδηγό του σχολικού χωρίς δίπλωμα που είχαμε φέρει ως θέμα πριν λίγες ημέρες. Ναι, δεν είναι. Ό,τι φαίνεται έχει προϊστορία. Αυτό ακριβώς είχε προϊστορία ο συγκεκριμένος. Ναι. Σε προηγούμενο σχολείο, λοιπόν, όπου και εκεί ήταν οδηγός σχολικού, έχει στην κατοχή του δύο λεωφορεία σχολικά ο συγκεκριμένος. Είχε κρατήσει τα παιδιά ομοίρους, δεν τα άφηνε να κατέβουν, να πάνε στο σχολείο, γιατί ζήταγε 30 ευρώ. Λέγοντας ότι του είχαν χαλάσει ένα χερούλι από τα καθίσματα που είναι μέσα. Κάτι που φυσικά δεν ευσταθούσε. Ήθελε τα 30 ευρώ και δεν άφηνε τα παιδιά να κατέβουν, με αποτέλεσμα να παίρνουν τους γονείς τηλέφωνο τα παιδιά, να κλαίνε, να ζητά να τα βοηθήσουν. Και μετά, αφού υπήρξε και επέμβαση της διευθύντριας του τότε σχολείου που ήταν, άφησε τα παιδιά να κατέβουν, γιατί του είπε η διευθύντρια ότι θα μαζευτεί το ποσό και θα το δώσουν. Και συγγνώμη. Και αυτός. Και αυτό, τώρα, και αυτό να συνέβαινε, να του είχαν χαλάσει. Είναι σχολικό που το χρησιμοποιεί η περιφέρεια. Όχι, το είναι του. Τα βάζει κάποιο σχολείο κάθε φορά. Από το συγκεκριμένο σχολείο. Έχουμε πει το λίγο, παρακαλώ. Από το συγκεκριμένο σχολείο. Πάμε να δούμε, πάμε να δούμε το βίντεο. Πού θα πάμε? Δεν πάω εγώ εκεί πέρα. Δεν πάω. Θα τσακωθώ. Όχι. Δεν πάω. Εντάξει, θα πήγαινα με βάρδια, θα πήγαινα. Με βάρδια θα πήγαινα, τώρα δεν πάω. Δεν θα χαλάσω. Δεν θα χαλάσω εγώ το απόγευμά μου. Το απόγευμά μου δεν θα το χαλάσω. Για σας τα γαϊδούρια δεν υπάρχει περίπτωση να δεις. Τελείωσε, εντάξει, οκ. Άντε, γεια. Εδώ υπάρχει ένα βίντεο που δείχνει την παραβατικότητά του, ότι μιλάει στο κινητό ενώ έχει μέσα μαθητές. Καλά, δεν ήταν μόνο αυτό. Πέρναγε με κόκκινα, έβριζε τους άλλους οδηγούς. Τον ακούσαμε και εδώ που έβριζε. Έβριζε και τα παιδιά. Μίλαγε στο κινητό. Ναι, μίλαγε. Είχε ο Μύρος, κυκλοφορούσε χωρίς δίπλωμα. Τον είχαν πιάσει μεθυσμένο. Ναι. Καλά, και αυτός εδώ τον είχαν να μεταφέρει τα παιδιά μας. Τι είπατε, κύριε Καράλη? Συνοδός δεν υπάρχει, δάσκαλος, καθηγητής μέσα στο λεωφορείο να συνοδεύει τα παιδιά? Έτσι γίνεται σε όλα τα σχολικά λεωφορεία. Από ό,τι έχουμε αντιληφθεί. Καλά, δεν είναι απαραίτητο. Καλά, είναι, γιατί προσπαθούν να κρύψουν και τα στοιχεία του συγκεκριμένου. Δεν είναι το σχολικό του ενός ιδιωτικού σχολείου. Όχι. Από αυτά που νοικιάζουν τα ιδιωτικά σχολεία. Από ό,τι έχω αντιληφθεί, γιατί έχει ασχοληθεί και η περιφέρεια, πρέπει να ξέρει όταν είναι κάποιο από απομακρυσμένες περιοχές και χρησιμοποιούν το σχολικό. Είναι λίγο μπερδεμένο το όλο πράγμα. Γιατί προσπαθεί να γίνει μια συγκάλυψη και από το Υπουργείο Παιδείας. Δεν δίνει διευκρινήσεις που κινείται ο συγκεκριμένος. Η κυρία Κεραμέως. Προσπαθεί να τον καλύψει ο συγκεκριμένο κύριο. Και δεν ξέρουμε για ποιο λόγο. Κύριε Κεραμέως, υπουργός παιδείας. Που έχει σχέση όμως εδώ πέρα και υπουργός μεταφορών πάλι. Πάρ τον ένα και χτύπα τον άλλον. Εις βάρος των παιδιών μας όμως. Επικίνδυνος. Επικίνδυνος ο τύπος.